Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων δημοσίευσε τον πίνακα με τα ποσοστά των εμβολιασμένων αναηλικιακή ομάδα που καταρρύπτει το αφήγημα τη ελληνική κυβέρνηση περί επιτυχημένου προγράμματο με τεράστια ανταπόκριση από του πολίτε. Όπω παρατηρούμε, σε καμία ηλικιακή ομάδα δεν έχει εμβολιαστεί πάνω από το 65%, ενώ η συμμετοχή συμβαδίζει απόλυτα με τα νούμερα που έχει δώσει τον τελευταίο καιρό το ProNewsGR. Ουσιαστικά είμαστε από τα ελάχιστα μέσα ενημέρωση που δεν φούσκωσε τα ποσοστά. Αντιθέτω, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε όσο δυνατόν πιο πιστά την πραγματικότητα. Και τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων μα επιβεβαιώνουν. Στι ηλικίε 24 έω 49 ετών, εκεί που σύμφωνα με τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζική ενημερώσεω γίνεται χαμό για ένα εμβόλιο, έχει εμβολιαστεί μόλι το 5,9% του πληθυσμού. Ποσοστό που φυσικά θα αυξηθεί μέσα στι επόμενε ημέρε, αλλά και πάλι επιβεβαιώνει τα νούμερα που είχε δώσει το προνιού. News.gr. Ει ό,τι αφορά τι μεγαλύτερε ηλικίε, βλέπουμε πω στου άνω των 80 ετών έχει εμβολιαστεί μόλι το 62,8%, κάτι που συνάδει απόλυτα με το 62% που είχαμε αναφέρει. Οι πολίτε τη ηλικιακή ομάδος 70 έω 79 ετών έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 63,4%, ενώ ακόμη πιο μειωμένοι, μόλι το 45,3%, είναι η προσέλευση στα εμβολιαστικά κέντρα του πληθυσμιακού γκρουπ των 60 έω και 69 έρδων όσο για τις ηλικίες 50 έως 59 ετών έχει εμβολιαστεί το 11%. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC, η χώρα μας βρίσκεται στην 24η θέση σε ποσοστό εμβολιασμένων τουλάχιστον μία φορά στην προαναφερόμενη ηλικιακή ομάδα. Επιπλέον χαμηλά είναι τα ποσοστά στην Ελλάδα και εις ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς των υγειονομικών. Φαίνεται τελικά πως το σλόγγαν «Το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο εμβόλιο» με το οποίο επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πείσει τους πολίτες παρά το αφήγημα των συστημικών μέσων μαζικής ενημερώσεως.